Εδώ είμαστε λοιπόν στην δεύτερη μέρα της Gamescom. Φτάνει στο τέλος της. Είναι 7 παρα 3, που σημαίνει ότι σε 3 λεπτά αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν. Δεν πρόκειται. Ο κόσμος σήμερα ήταν κόσμος. Καλά, αυτός είναι ελάχιστος κόσμος. Τώρα, ναι. Τώρα ναι. Αλλά διπλάσιο κόσμος και αυτό που κοιτούσε μεταξύ είναι τα 15.000 βήματα, τα οποία την κούραση την αισθάνεσαι διπλά όμως. Γιατί για να κάνεις μια διαδρομή που θα έκανες το ένα περίπτωση στο άλλο, είσαι έτσι. Ναι. Σήμερα ήταν πρακτικά η μέρα που μπαίνει επίσημα το κοινό, ανοίγουν οι πύλες επίσημα για το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι μπήκε ο πολύς ο κόσμος. Βέβαια δεν είναι καν ο πολύς ο κόσμος, διότι ο πολύς ο κόσμος πάντα συνηθίζεται να αναμένεται από το Σαββατοκύριακο. Οι sold out κυρίως μέρες είναι το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν είχε αποπνικτικά πολύ κόσμο, έτσι. Καμία σχέση. Και όπως είπε και ο Θέμης, αλλάζει και το πώς κινούμαστε, γιατί αλλάζουν τις πόρτες, κάνουν κάποιες μόνο μίας εξόδου κτλ. Οπότε σε αναγκάζουν να κάνεις κύκλους κτλ. Τέλος πάντων, σήμερα ήταν μία ακόμη έτσι, δημιουργική μέρα για εμάς στην Gamescom. Είχαμε ραντεβού, παίξαμε διάφορα παιχνίδια, κάναμε βόλτες ξανά στα περίπτερα. Λόγω του ότι μπήκε σήμερα κόσμος, εμφανίστηκαν περισσότερα cosplays, έγιναν περισσότερα events, έγιναν mini συναυλίες, πέτυχα εγώ σε κάποια φάση. Σήμερα είναι πιο ζωντανή η έκθεση. Γενικά εδώ στα booths όλο και κάτι γινόταν σε κάποιο, δηλαδή είναι που ήταν πολύ πιο ζωντανά από χθες, δεν το συζητάω. Ναι, 100%. Ωστόσο το κουραστικό είναι αυτό, ο κόσμος. Ωστόσο, Να πω κάτι, Εσάκη. Ναι, παρακαλώ. Πιστεύω ότι για τον κόσμο τώρα, ας πούμε, αν είναι να έρθεις, πιο πολύ έχεις στο μυαλό σου ότι... Τίποτα, έχει και τρελούς. Ναι. Έχει και τρελούς ψυχασθενείς. Έχεις στο μυαλό σου ότι πιο πολύ είναι ωραίο σαν φαν εμπειρία ενός φαν, όχι τόσο να παίξεις παιχνίδι. Νομίζω ότι να παίξεις παιχνίδι πρέπει να κάτσεις ώρες, ας πούμε, σε μια όχι, ώρα. Όχι, είναι απάλευτο, είναι απάλευτο. Ναι, δεν βολεύει, αλλά να το ζήσεις σαν φαν, να δεις το cosplay όπως λες, να δεις τα booths, να συμμετέχεις σε events που έχει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι το ωραίο της Gamescom. Έλεγα, σήμερα όμως είχαμε και κανένα δύο έτσι δυνατά ραντεβού. Ας πούμε για δύο έτσι πολύ δυνατά ραντεβουδάκια. Είδες, μαζί είδαμε το Star Wars Outlaws και εσύ είδες το Assassin's Creed Shadows. Δυο λογάκια θέλω, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς αυτό που είδαμε στο business area έχει εμπάρκο. Οπότε και να ήθελα δεν μπορώ να πω κάτι. Είδαμε όμως κάτι και το Assassin's Creed Shadows, το οποίο δεν το έχει δει όλος ο κόσμος. Και είδαμε και το περίπτερο μέσα, το οποίο πρακτικά το έχει δει όλος ο κόσμος. Είναι το gameplay το οποίο είχαν δείξει πριν λίγο καιρό, με κάποιες μικρές παραλλαγές και κάποια έξτρα πλάνα για να επιβραβεύσουν και τον κόσμο που έκατσε εδώ στην ουρά για να δει το βίντεο. Τις εντυπώσεις μας τις έχετε δει και σε πιο αναλυτικά. Πρακτικά δεν προσθέτει κάτι καινούριο και εστιάζει σε αυτά τα οποία ξέραμε ήδη για το παιχνίδι, δηλαδή στο ότι έχεις δύο χαρακτήρες, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να το δούμε στο franchise, στην φεοδερική Ιαπωνία και το πόσο όμορφη είναι. Και είναι gameplay, έτσι. Για το Outlaws είπαμε δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί έχουμε μιλήσει και με τον director του παιχνιδιού. Έτσι κι αλλιώς το Outlaws, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι που κυκλοφορεί τώρα. Σε μια εβδομάδα από σήμερα. Λογικά πολλοί κόσμος έχει δει και αρκετά και απλά περιμένει από το παιχνίδι. Είδα και εγώ κάποια. Δυστυχώς έχουν embargoes αυτά που είδα, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω γιατί μας βάζουν embargoes, γαμώτο, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το σεβαστούμε υποχρεωτικά. Δεν τελειώνει εδώ η Gamescom, έχουμε ακόμα... Τα ραντεβού συνεχίζονται, είδαμε σήμερα και άλλα, θα δούμε και αύριο και ακόμη περισσότερα. Έχει αγώνα και βηματάκια. Έχει αγώνα η φάση. Εσείς το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι, να κάνετε μια βόλτα στο κανάλι του Γερμανού και φυσικά στους Unboxholics για να δείτε και να βλέπετε για όλα αυτά που συζητάμε, πλάνα, εντυπώσεις και απόψεις για τα παιχνίδια. Και εδώ είμαστε, θα τα λέμε από τους Unboxholics και την Κολονία. Καλό σας πρωί, καλό σας μεσημέρι, καλό σας απόγευμα, δεν ξέρω πότε θα το δείτε αυτό το βίντεο. Εμείς, όπως πάντα, πάμε για φαγητό και ξεκούραση.